φίλοι μου, γεια σας. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα κάνω μια προσπάθεια να αναπτύξω τα σχετικά με τη διατροφή της καρδερίνας. Ασφαλώς δεν σκοπεύω να μιλήσω για το πλούσιο μείγμα σπόρων που όλοι προσφέρουμε, γιατί το έχουν καλύψει οι περισσότεροι στο διαδίκτυο. Όπως επίσης δεν σκοπεύω να μιλήσω και για τους έξτρα σπόρους που λίγο πολύ οι περισσότεροι προσφέρουν στα πουλιά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Θα μιλήσω λοιπόν για τη διατροφή που δεν προσφέρουν οι εκτροφείς στις καρδερίνες ή εν πάση περιπτώσει ελάχιστοι εκτροφείς ασχολούνται και ψάχνουν για τη βρίσκουν. Είναι η διατροφή που υπάρχει παντού στη φύση, είναι δωρεάν, απλώνεις το χέρι σου και τη μαζεύεις. Είναι η διατροφή που τα άγρια φτηνά την επισκέπτονται σε κατάλληλες εποχές, τον κατάλληλο καιρό για να τραφούν από αυτή. Είναι η διατροφή από σπόρους, από λουλούδια, από βότανα, από διάφορους καρπούς που εμείς τα έχουμε δίπλα μας και που ελάχιστοι άνθρωποι απλώνουν το χέρι να κόψουν ή να τη συλλέξουν για να τη μεταφέρουν στην εκτροφή τους. Η καρδερίνα είναι ένα πανέμορφο ηθαγενές οδικό πτηνό που στην άγρια μορφή του ζει στους αγρούς αλλά και μέσα στις πόλεις της πατρίδας μας και που μέσα από τους αιώνες εξέλιξης έχει καταφέρει να βρει τους τρόπους για να εξασφαλίζει τη διατροφή της όλο το χρόνο από αυτά που του προσφέρει η φύση σε κάθε εποχή και σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας. Τις τελευταίες δεκαετίες ο άνθρωπος έχει καταφέρει να βάλει σε εκτροφή αυτό το πτηνό που ασφαλώς με τόσο μικροχρονικό διάστημα δεν έχει χάσει τα άγρια ενστικτά του και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δυσκολευόμαστε στην εκτροφή του αλλά κυρίως στην αναπαραγωγή του. Όλοι όσοι έχουμε την τιμή να προσπαθούμε να υπηρετήσουμε και να αναπαραγάγουμε αυτό το θαυμάσιο ηθαγενές πτηνό γνωρίζουμε λίγο πολύ και αυτές τις δυσκολίες καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει η εκτροφή του τόσο σε ευρυχωρία και άνεση των κλωβών όσο και τις απέτησεις για ηρεμία και απουσίας όχλησης προκειμένου να μπορέσει ο εκτροφέας να απολαύσει τις ομορφιές της δημιουργίας τους μέσα στις φωλιές του. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και απαιτήσεις για τον εκτροφέα είναι και αυτή της πλήρους και ολοκληρωμένης διατροφής της καρδερίνας που εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολη η προσομοίωσή της. Τα πλούσια σε ποικιλία σπόρων μείγματα των ηθαγενών καθώς και οι δεκάδες διαφορετικοί έξτρα σπόροι που βρίσκουμε στο εμπόριο ασφαλώς μπορούν να συντηρηθούν άνετα τα εκτρεφόμενα ηθαγενή δεν μπορούν όμως με τίποτα να καλύψουν απόλυτα τις ανάγκες τους γιατί όπως θα διαπιστώσετε μέσα από την εξέλιξη του βίντεο αυτοί οι σπόροι είναι στην πραγματικότητα λίγοι για αυτά τα πτηνά. Γιατί δυστυχώς για μας η διατροφή τους μόνο με όσα βρίσκουμε στο εμπόριο και στα pet shop δεν τα καλύπτει. Η απίθανη ποικιλία σε κάθε είδους σπόρο, καρπό και πρωτεΐνη που βρίσκει η καρδερίνα αλλά και τα υπόλοιπα ηθαγενή στην ελληνική φύση είναι απίστευτα μεγάλη, τρομερά μεγάλη. Τόσο μεγάλη που για κάποιους διαβασμένους πάνω στη διατροφή αυτών των ηθαγενών και κυριολεκτός το διαβασμένος, αυτές οι τροφές είναι χιλιάδες και κυρίως εντελώς διαφορετικά τα ωφέλη στον οργανισμό τους από αυτήν την τεράστια ποικιλία διατροφής. Και όσο και αν αυτό σας φαίνεται απίστευτο, αρκεί απλά να αναλογιστείτε την ποικιλία στα χιλιάδες αγριολούλουδα, αγριόχορτα, αγκάθια, θάμνους και δέντρα που κατά περιόδους προσφέρουν τους σπόρους στα πουλιά για να σιγουρευτείτε πως η αλήθεια βρίσκεται σε αυτούς τους υψηλούς αριθμούς. Υπάρχουν για παράδειγμα χιλιάδες αγκάθια στην ελληνική ύπαιθρο όπως η αγρία Γκινάρα, η καρλίνα, το γαϊδουράγκαθο, το ασκόλυμπρο, το ασπράγκαθο, το ονόπορδο, το κρίσιο, το νεράγκαθο και ένα σωρό διαφορετικά αγκάθια που προσωπικά δεν ξέρω την ονομασία τους και που ασφαλώς δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω γιατί εγώ δεν έχω γνώσεις βοτανολόγου.
Έχω όμως ως εραστέχνης εκτροφέας τις απαραίτητες γνώσεις για να ξέρω πολύ καλά πως αυτά τα πουλιά τρελαίνονται για αυτά τα σπόρια. Και από τη στιγμή που τα χρειάζονται στη διατροφή τους είναι καθαρά θέμα συνείδησης. Να μπω στη διαδικασία να ψάξω, να τα βρω, να τα συλλέξω και να τους τα προσφέρω και ας μην μάθω ποτέ την ονομασία τους, αρκεί που ξέρω ότι θα τα φάνε. Την τελευταία δεκαετία έχουμε επικεντρώσει το μυαλό μας και την προσοχή μας στο αγκάθι της Μαρίας. Είναι ένα αγκάθι πολύτιμο, πραγματικά όμως το ξερό σπόρο που υπάρχει στο εμπόριο, τα εθαγενή, οι καρδερίνες μάλλον, δεν μπορούν να τις πάθουν. Οι καρδερίνες επισκέπτονται και τρώνε το αγκάθι Μαρίας ή εν πάση περιπτώσει το γαϊδουράγκαθο όταν οι σπόροι είναι γαλακτεροί. Είναι ακόμη σχεδόν χλωρό το φυτό και ο σπόρος τους είναι εύκολα να βγει, να ανοίξει και να φαγωθεί από το πτηνό. Μπορούμε άνετα, γιατί δεν μας κοστίζει τίποτα, να ανοίξουμε με ένα μαχαίρι ένα αγκάθι σε διαφορετική ορίμανση, να το προσφέρουμε στα πουλιά και να δούμε πότε γίνεται αποδεκτό από τις καρδερίνες αυτό το αγκάθι. Όταν το μάθουμε είναι εύκολο να το βρίσκουμε στη συνέχεια και είναι εύκολο να τους το δίνουμε. Παλεύουμε να δώσουμε λοιπόν ένα σπόρο που και ακριβώς είναι, αλλά και στη μορφή που τον βρίσκουμε στην αγορά είναι αδύνατο να ανοιχτεί από τα ράμφη της καρδερίνας και αγνοούμε τα δεκάδες αγκάθια στην ελληνική φύση, τα οποία και δωρεάν είναι και πιο αποδεκτά από τα πτηνά μας. Ένα γάντι είναι αρκετό για να κόψουμε μερικά νεράγκαθα πριν μπει ο χειμώνας και να δώσουμε στα πουλιά, εκτός από τη χαρά την απολαύσουν αυτό το σπόρο, και το κίνητρο να φθείρουν φυσιολογικά το ράφος και τα νύχια τους που μεγαλώνουν υπέρμετρα με τις έτοιμες και ακούραστες διατροφές που τους δίνουμε. Με το ίδιο γάντι μπορούμε από το πάρκο της γειτονιάς μας να κόψουμε ένα κλαδί με καρπούς από τον πυράκανθο και να το προσφέρουμε στα πτηνά μας. Οι περισσότεροι θα πούν πως είναι ένα τοξικό φυτό, γιατί αυτό διαβάζουν στο διαδίκτυο. Πιθανό να είναι τοξικό αυτό το φυτό, δεν ξέρω. Ξέρω όμως πολύ καλά, γιατί το έχω δει και το έχω ζήσει χιλιάδες φορές στη φύση, οι καρδερίνες με επιμονή και για μεγάλο χρονικό διάστημα τρώνε τους κόκκινους και όριμους καρπούς του. Είμαι μάλιστα απόλυτα σίγουρος πως αυτές ξέρουν καλύτερα από όλους μας. Γι' αυτό άλλωστε το προσφέρω και στα δικά μου τα πτηνά. Πόσο δύσκολο είναι στα μέσα του φθινοπόρου ή έστω προς το τέλος του να συλλέξουμε μερικούς καρπούς από τον πλάτανο που λίγο πολύ υπάρχει κοντά μας για να τον έχουμε για αργότερα. Αν τους κρατήσουμε λίγο για να οριμάσουν θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι στα πτηνά. Αν πάλι θέλουμε μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους ανοίξουμε και να τους προσφέρουμε έτοιμους. Είναι βέβαιο πως αν τα πουλιά βρουν τους σπόρους έτοιμους θα πέσουν με τα μούτρα να τους φάνε, δικαιώνοντας τον κόπο και στις θυσίες μας. Μερικά σποριασμένα λουλούδια όπως αυτά της πικραλίδας, τα ραξάκου το λένε σε άλλες περιοχές, λειτουργεί θαυματουργά στον οργασμό των πτηνών και είναι τέτοια η ανάγκη και η επιθυμία τους για αυτό το σπόρο που θα τον απολαύσουν παρακάμπτοντας κάθε άλλη δραστηριότητα. Ένα ματσάκι από αυτά τα λουλούδια, αν τους βάζουμε κάθε 10-15 μέρες, είμαι σίγουρος πως θα τους απολαύσουν και θα τους καλύψουν απόλυτα. Ακόμα και η ταπεινή μου χρήτσα και οποιοδήποτε άλλο ζυζάνιο, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει στους κήπους, στα χωράφια του κόσμου, στην κατάλληλη στιγμή, είναι ένα έδεσμα που δεν θα πούνε όχι αυτά τα πουλιά. Γιατί είναι ένα έδεσμα που το ψάχνουν στη φύση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τους το στερούμε εμείς στην εκτροφή. Αν βάλουμε 2-3 γλάστρες με όμορφα λουλούδια κατηφές στο μπαλκόνι ή στην αυλή μας και όταν αυτά τελειώσουν να προσφέρουν την ομορφιά τους και ξεραθούν, μπορούμε να τα προσφέρουμε αυτά τα σποριασμένα λουλούδια στα πουλιά που θα τα τιμήσουν σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι λίγες φορές που αυτές οι καρδερίνες ρισκάρουν τη ζωή τους όταν έρχονται στα μπαλκόνια των ανθρώπων, ακόμη και στην Αθήνα, προκειμένου να τραφούν από αυτά τα λουλούδια, από τα ξερά λουλούδια μας. Όταν έρχεται η άνοιξη, οι καρδερίνες πηγαίνουν στους θάμνους και στα δέντρα και τσιμπολεγούν τα νέα βλασταράκια που βγάζουν στα κλαδιά τους, γιατί γνωρίζουν ότι είναι πολύτιμη πηγή.
Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε κάτι τέτοιο, αλλά πόσο δύσκολο είναι για μας να βάλουμε μερικούς σπόρους, μερικά φύτρα από τους σπόρους που διαθέτουμε στην εκτροφή μας και να το προσφέρουμε στα πτηνά μας. Πόσο δύσκολο είναι να ψάξουμε και να βρούμε σε κάθε μορφή το σκουλί και τα κατεψυγμένα, να το φτιάξουμε ακόμα και οι ίδιοι για να μπορέσει να δοθεί μαζί με την αυγοτροφή στην περίοδο της αναπαραγωγής που το έχουν απαραίτητο και οι γονείς και τα μικρά. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως το αυγό, η αυγοτροφή και το σκουλίκι κυρίως είναι απαραίτητα την εποχή της αναπαραγωγής για τα πουλιά αυτά. Μερικά κλαδάκια βασιλικό, δυόσμο, μέντα ή ρίγανη για παράδειγμα δίνουν ποικιλία στη διατροφή τους και καλύπτουν από κάθε άποψη τον οργανισμό τους, γιατί πολύ απλά αυτά είναι βότανα και τα βότανα μόνο καλό κάνουν σε όλα τα έμβια όντα. Λίγο δεδρολίβανο, λίγο μελισσόχορτο, λίγο γλυκάνισο, λίγο χαμομήλι, μια χούφτα φασκόμηλο ή 5 κλαδάκια θυμάρι, όταν αυτά υπάρχουν φρέσκα στη φύση, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως θα βοηθήσουν κάθε στόχο καλής διατροφής. Αν μάλιστα αποξηράνουμε κάποια από τα παραπάνω, μπορούμε να φτιάχνουμε ένα πολύτιμο τσάι από αυτά τα βότανα. Με αυτό το τσάι, αντί για το νερό, προετοιμάζω την αυγοτροφή που δίνω σε όλα τα πουλιά που εκτρέφω για δεκαετίες. Και πιστεύω ολόψυχα πως αυτά τα βότανα δίνουν ασφάλεια υγεία στα πτηνά μου. Με όμορφη εικόνα, με λαμπερό και πλούσιο φτέρωμα. Γνωρίζω και καταλαβαίνω πως υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να αποδεχτούν, να δοκιμάσουν και στο τέλος να καταναλώσουν κάποια τροφή τα πουλιά, ειδικά αν αυτή η τροφή που σου βάλαμε τη βλέπουν για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, πρώτη φορά έφερα στη διατροφή τους τα φραγκόσικα που στα τέλη Σεπτέμβρη είναι αρκετά όρημα και με πολλούς σπόρους. Μάλιστα για να γίνουν περισσότερο ελκυστικά τα κόψα στη μέση, αλλά μάταια στην ουσία γιατί προσπαθώ ήδη αρκετές ημέρες και δεν τα έχουν αποδεχτεί. Γενικά οι καρποί του δάσους όπως τα αμύρτιλα, τα σμέουρα, τα φραγκοστάφυλλα, τα βατόμουρα και ένα σωρό άγρια φρούτα μπαίνουν στο στόχαστρο των ηθαγενών, αλλά δυστυχώς για μας είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε και να τους τα προσφέρουμε στην κατάλληλη μορφή, την κατάλληλη στιγμή. Όταν θα βάλετε μια νέα τροφή στα πουλιά, πιθανότητα να μην την αγγίξουν, ειδικά άμα δεν την ξέρουν. Στην ουσία θα χαλάσει αυτή και θα καταστραφεί γρήγορα και θα την πετάξουμε. Εκεί χρειάζεται επιμονή και υπομονή. Λίγη ποσότητα κάθε φορά, δοκιμάζουμε με φρέσκια στον κλωβό την επόμενη, την αντικαθιστούμε και συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα εγώ έχω ένα ας πούμε κόλπο που χρησιμοποιώ μαζί με τη νέα τροφή και κάποια παλιά κοντά της, ώστε να τη δοκιμάσω. Δηλαδή με ένα παλιό αγκάθι που ξέρω ότι το τρώνε, βάζω δίπλα και το καινούριο που δεν το έχουν ακουμπήσει ποτέ και ελπίζω ότι θα το δοκιμάσουν. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε άλλο. Πολύ επίσης θα βρούμε στο να κάνουμε τους ξηρούς καρπούς αποδεκτούς για τα πουλιά. Γιατί ενώ για παράδειγμα στη φύση τα άγρια πουλιά βρίσκουν τα καρύδια στη μορφή που τους είναι άρεστα, εν τούτης στα πουλιά της εκτροφής αυτή η καρπή είναι άγνωστη και ως τέτοιοι δύσκολα γίνονται αποδεκτοί. Η επιμονή όμως και η υπομονή από τον εκτροφέα έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, γιατί ξέρουμε ότι οι καρποί αυτοί, οι ανάλατοι, τους κάνουν καλό. Επιπρόσθετα όλων θα σας θυμίσω πως τα πουλιά που γεννήθηκαν πρόσφατα, δηλαδή μιλάω για τα φετινάρια, μιμούνται τα παλιότερα και συνεπώς ακολουθούν πολύ πιο εύκολα τη διατροφή τους. Τα πουλιά μαθαίνουν μιμούμενα τα παλιότερα. Αν λοιπόν έχουμε στο κοπάδι μας πουλιά που τρώνε κάποια τροφή, κάποιο αγκάθι δύσκολο, τα νέα βλέπουν πως ανοίγουν, πως πλησιάζουν και πως τρώνε το σπόρο αυτού του αγκαθιού και μιμούμενα μαθαίνουν να τρώνε και αυτά στο μέλλον. Κακό στην όλη υπόθεση θα κάνει αν η αλυσίδα αυτή σπάσει. Γι' αυτό λοιπόν φροντίζουμε να υπάρχει μια περιοδικότητα σε όλα αυτά που τους προσφέρουμε, ώστε να μην χαθεί ο αγώνας που έχουμε κάνει στο να μάθουν κάποια τροφή.
εμείς οι εκτροφείς, στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στα πτηνά μας το καλύτερο δυνατό, παρασυρώμενοι ίσως και από όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο, υπερβάλλουμε και οδηγούμαστε σε αρκετά δαπανηρές και ίσως όχι απαραίτητα αναγκαίες κινήσεις και αγορές. Υπερβάλλουμε δηλαδή σε μια προσπάθεια να αισθανόμαστε εμείς καλά, ότι κάναμε δηλαδή σωστά το καθήκον μας απέναντι στα εκτρεφόμενα πτηνά, ενώ στην πραγματικότητα όμως με τις λάθος επιλογές κάνουμε κάποιος ίσως πιο πλούσιος, τον εαυτό μας σίγουρα φτωχότερο, ενώ τα πτηνά μας πιθανότητα εξακολουθούν να έχουν ανάγκες που δεν τις έχουμε καλύψει. Κατά καιρούς παρουσιάζονται στο διαδίκτυο ηθαγενείς με φανερά προβλήματα στην υγεία τους και οι εκτροφοί τους, αντί να τους εξασφαλίσουν ήλιο και καλή διατροφή, κινούνται σφαλμένα σε ποικιλόμορφα σκευάσματα και πανίσχυρες αντιβιώσεις που πάντα είναι σε βάρος του πτηνού και γενικά της υγείας τους. Πιθανότατα το πολύ άρρωστο στο πουλί να το χάσει ο εκτροφέας, γιατί έτσι είναι πρικισμένα από τη φύση τους προκειμένου να αντιμετωπίζουν τους διώκτες τους, κρατάν κρυφό όσο γίνεται περισσότερο την ασθένεια και έτσι όταν την εκδηλώνουν είναι πάρα πολύ αργά. Όμως με καλή και όμορφη διατροφή, με συνθήκες καθαρές και καλές, θα γλιτώσουν όλα τα υπόλοιπα και σίγουρα όχι με προληπτική φαρμακοδοσία. Με τα φάρμακα δεν γλιτώνει ένα πουλί, ειδικά αν δεν ξέρουμε τι έχει. Και εμείς δεν είμαστε γιατροί για να ξέρουμε. Βλέπω δοσολογίες απίθανες και αν δεν αλλάξει η κατάσταση με αυτά τα φάρμακα, οδηγούνται στα επόμενα πιο δυνατά και ούτω καθεξής. Για όλους τους ειδικούς, η καλή υγεία σε ένα οργανισμό ξεκινά και τελειώνει με την πληρότητά του. Δηλαδή, οι αβιταμίνες και οι σοβαρές διαφοροτροφικές ελλείψεις στα πτηνά θα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγονται και ασφαλώς να μην ανατρέχουμε με το παραμικρό σε σκευάσματα του εμπορίου για να καλύψουμε οργανισμούς και ασθένειες. Σίγουρα και οι πολυβιταμίνες στην κατάλληλη στιγμή σε μια ώρα ανάγκης είναι πολύτιμες. Αλλά για τις άλλες μέρες, ένα πορτοκάλι για παράδειγμα κομμένο στη μέση που θα δοθεί στα πτηνά θα δώσει λιγότερο βιταμίνη C από οτιδήποτε άλλο. Λίγο μπρόκολο, ένα κομμάτι αυγό, μια πιπεριά, λίγο φρέσκο καλαμπόκι, λίγο σπανάκι και όλα τα σχετικά δεν θα καλύψουν τις ανάγκες σε βιταμίνες στον οργανισμό των πτηνών. Μια καλή, πλούσια και ισορροπημένη διατροφή με εποχιακούς πόρους από τη φύση δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε δυνατά ηθαγενή πουλιά με καλή υγεία που δεν θα χρειάζονται φάρμακα. Δεν σας κρύβω πως έχω κοντά στα 10 χρόνια να δώσω κάποιο φάρμακο σε κάποιο πουλί, είτε είναι καναρίνη είτε είναι καρδερίνα. Για μένα τα ελεύθερα φάρμακα και οι τυχαίες αντιβιώσεις έχουν τελειώσει προπολού. Πιθανότατα μέσα σε αυτή τη μεγάλη ποικιλία διατροφής που δίνουν στα πουλιά να υπάρχουν και τα βότανα, τα γιάματα που χρειάζονται τα πουλιά για να παραμένουν καλά στην υγεία τους. Και με αυτή τη στρατηγική μπορώ επίσημα πλέον να ισχυριστώ πως τα πτηνά της τροφής μου απουσιάζουν, μηδενίζονται οι ασθένειες. Και αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν οι φίλοι και οι επισκέπτες της εκτροφής μου. Και είναι πολλοί αυτοί. Και δεν θα τολμούσα να διαστρεβλώνω την αλήθεια, γιατί το εκτροφή μου είναι επισκέψιμο κάθε στιγμή και ώρα και ένα άρρωστο πτηνό φαίνεται. Οι καρδερίνες και τα υπόλοιπα ηθαγενή που ζουν ελεύθερα στη φύση τρέφονται από σπόρους που βρίσκουν από φυτά, θάμνους και δέντρα. Δεν τρέφονται με καναβούρι
και χρή, ασπούρι, περί, λακία, νίζερ και ένα σωρό άλλους σπόρους που βρίσκονται μέσα στα μείγματα που τους προσφέρουμε. Γιατί πολύ απλά αυτοί οι σπόροι δεν υπάρχουν στην φύση της περιοχής που ζούνε για να τα βρούνε. Καλό λοιπόν να θυμόμαστε πως εμείς εξ ανάγκης χρησιμοποιούμε τα μείγματα του εμπορίου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές τους ανάγκες και πως θα ήταν φρόνιμος και συνετό όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία να τους προσφέρουμε τα πολύτιμα εδέσματα της ελληνικής υπαίθρου, γιατί για μένα τους είναι και πολύτιμα και απαραίτητα.